Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας κάνω ένα Q&A πάνω στο κομμάτι των διατροφικών διαταραχών. Το είχαμε κάνει στο Instagram βασικά, την ερώτηση, οπότε είπα θα το κάνω βίντεο γιατί ήταν πολλές οι ερωτήσεις, νιώθω ότι δεν μου φτάνει απλά ένα story για να απαντήσω. Οπότε θα πάρουμε τώρα το κινητό, να δούμε μία-μία τις ερωτήσεις και να τα πούμε όλα. Κάνε ένα follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά εύχομαι να είστε όλοι καλά, όσο καλύτερα γίνεται γενικώς. Αυτό το βίντεο το έχω γυρίσει μέρες πριν, γιατί σας ετοιμάζω ένα άλλο με κάποιες εξελίξεις, από εδώ, από εκεί, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή να τα πω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ένα disclaimer πριν ξεκινήσω, για όποιον είναι triggering όλη η συζήτηση, όλη η κατάσταση αυτή με το κομμάτι της ανορεξίας, της βουλιμίας, οποιασδήποτε άλλη διατροφική διαταραχή, θα ήθελα να αποχωρήσει, να κάνει αυτή τη χάρη στον εαυτό του. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι ο λόγος που σου θυμίζω κάτι κακό και αντί να σε ενθαρρύνω. Θα κάνω όλο το effort που χρειάζεται για να γίνει αυτή η συζήτηση τελείως σε υγιές πλαίσιο και ανώδυνα, γιατί θέλω να πάρετε παράδειγμα από αυτή τη συζήτηση και όχι να νιώσετε χειρότερα. So, ξεκινάμε. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε νέα άτομα στην παρέα και δεν γνωρίζουν γιατί κάνω αυτό το βίντεο, θα ήθελα απλά να αναζητήσουν, να κάνω μια αναζήτηση λίγο στο Google. Μάλιστα, έχω κάνει και μια πρόσφατη συνέντευξη. Στη LIFO. Αλλά νομίζω το πιο καλό βίντεο για να καταλάβετε γιατί κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, ή μάλλον τι είχα τότε και με τι αφορμή το κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, είναι να δείτε την συνέντευξή μου στην Ελεονόρα Μελέτη πριν χρόνια και σε συνδυασμό με τη LIFO πριν λίγους μήνες. Οπότε τώρα, για τους πιστούς της παρέας τα τελευταία έτη, πάμε να ξεκινήσουμε. Όταν ήσουν μικρή, βρεφική παιδική ηλικία, οι γονείς σου σε πίεζαν με το φαγητό? Όχι. Ποτέ δεν με πίεζε γενικά κανένα γονέας μου να φάω. Φαντάζομαι η κοπέλα το ρωτάει γιατί θεωρεί ότι αυτό μπορεί να με επηρέασε στο κομμάτι της υπερφαγίας. Είναι όντως ένας λόγος που μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί και έχει μετά την ανάγκη να αδειάζει το πιάτο του, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν με πίεζαν. Όταν δεν μπορούσα άλλο, απλά σταματούσα. Θα κάνανε το κλασικό που έχει κάθε γονέας, άντε μην μείνει φαγητό, φάτου. Αλλά πολύ ανώδυνα, δεν με πίεσε ποτέ κανένα στην οικογένειά μου να φάω παραπάνω από όσο μπορώ, ούτε και στα αδέρφια μου εννοείται. Και αυτό θέλω και εγώ να μεταδώσω στα παιδιά μου, ότι εννοείται, άμα δεν μπορείς να φας, το βάζουμε στην άκρη, μπορεί να φας μετά, μπορεί καθόλου, it's okay. Οπότε όχι, δεν με πίεζαν. Όλες μου οι σκέψεις είναι γύρω από το σωστό φαγητό, το σωστό σε εισαγωγικά. Και αν δεν είναι έτσι, έχω τρελές ενοχές, τι να κάνω? Γενικά, έχω καταλάβει ότι με βοηθάει πάρα πολύ ψυχικά να τρώω clean food, αλλά τον τελευταίο χρόνο, έχοντας περάσει έτσι από πάρα πολλά κύματα ξανά με την υγεία μου, συνειδητοποίησα ότι κάποιες τροφές μπορεί στο μυαλό σου να μην είναι clean, αλλά είναι θρεπτικές. Όσο μια τροφή δεν είναι καρκινογόνα, δεν είναι τοξική, είναι clean για μένα πλέον. Είναι clean, ακόμα και η σοκολάτα μπορεί να θες να φας, γιατί βοηθάει αποδεδειγμένα στο νευρικό σύστημα. Δηλαδή, όλα τα τρόφιμα έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό, αν δεν είναι απλά η κάλυψη της βιολογικής μας πείνας. Έτσι πρέπει να το βλέπετε. Σίγουρα, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, με κάποιες τροφές ακόμα δεν είμαι εντάξει, αλλά δεν πάβω να τις βλέπω ως clean. Κάποιες τροφές, σίγουρα, είναι σε άλλο πλαίσιο, δεν είναι τόσο θρεπτικές. Εκείνα απλά μπορείτε να τα τρώτε όποτε εσείς θέλετε. Το να είσαστε τόσο focused μόνο σε clean φαγητό εντάσσεται και στα πλαίσια της ορθορεξίας, που είναι άλλη μια διαταραχή. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να φάτε ελεύθερα. Άρα κοιτάμε πώς ακριβώς θα θρέψουμε το σώμα και το μυαλό μας και όχι τόσο αν μια τροφή είναι σωστή για εσένα προσωπικά. Πώς αντιμετωπίζεις το μυαλό όταν θες να σταματήσεις κάθε προσπάθεια για ανάρρωση? Εγώ θα πω γενικά πώς καταφέρνεις να έρχεσαι έτσι σε επικοινωνία με το μυαλό σου. Είναι πράγμα δύσκολο γενικά το μυαλό. Δεν ξέρω τι είναι το σωστό να πω. Δεν θα μιλήσω εννοείται για μια αγωγή, ότι το μυαλό μπορεί να βοηθηθεί από μια αγωγή. Αυτό εννοείται.
Νομίζω ότι όποτε μου μιλάει άσχημα, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, συγγνώμη, γκρεμίστηκε από πίσω όλο, όποτε μου μιλάει άσχημα, όποτε σκέφτεται άσχημα και πιστέψτε με, είναι πολλές αυτές τις στιγμές, προσπαθώ με νύχια και με δόντια να το λογικέψω. Ό,τι μπορεί να αισθάνεται. Τι θα έλεγα σε μια φίλη μου, αν μου απαντούσε αυτό. Τι θα έλεγα σε έναν φίλο μου. Προσπαθώ πάρα πολύ να μου μιλάω όπως θα μιλούσε σε μια φίλη μου, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα μιλήσω ποτέ σε μένα έτσι, όπως θα μιλούσε σε μια φίλη μου. Θα μιλήσω πολύ πιο αυστηρά, θα με γεμίσω ενοχές. Οπότε τη στιγμή που συγκρούεται το μυαλό, είτε πρόκειται για μια τροφή, είτε για μια αυτοκαταστροφική σκέψη, προσπαθώ να με λογικεύσω και να θυμηθώ πού ήμουνα και πού δεν θέλω να ξαναείμαι. Μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε πρότυπα. Εγώ από τότε που σας έχω και από τότε που γενικά είμαι έτσι λίγο στο προσκήνιο της δημοσιότητας, έχω το κανάλι, το Instagram, πραγματικά αισθάνομαι ότι κάποια κοριτσάκια έχουν την Κατερίνα ως πρότυπο στο πώς διαχειρίζεται το φαγητό. Οπότε λέω, εγώ δεν μπορώ να απογοητεύσω αυτόν τον κόσμο. Άρα θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να παραδειγματιστεί. Έχεις να προτείνεις κάποιο διατροφολόγο για ανορεξία? Γενικά έχω 2-3 στο μυαλό μου και ψυχοθεραπευτές και διατροφολόγους. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, για να μην γίνει και αυτό το βίντεο σε πλαίσιο διαφήμισης, ας μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας στείλω το προφίλ εκεί. Φοβάσαι αρκετά τρόφιμα ακόμα? Φοβάμαι κάποια τρόφιμα ακόμα και είναι και φάσεις. Δηλαδή, μπορεί ένα τρόφιμο να το φοβάσει σήμερα, αύριο μπορεί να μην το φοβάσει. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι όταν είμαι σε περίοδο άγχους, μπορώ να τα φάω σχεδόν όλα, όλα, γιατί εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι υπερτερεί κάτι άλλο μέσα σου, ένα άλλο συνέστημα του άγχους αυτό, οπότε τα τρως όλα. Σε στιγμές που είμαι λίγο πιο λογική, δεν με περικλεί άγχος, μπορεί να σκέφτομαι λίγο πιο συγκεκριμένα και να φοβάμαι λίγο περισσότερο, γιατί ίσως έχω το χρόνο να το σκεφτώ, μόνο γι' αυτό νομίζω. Αλλά θα πω ότι τώρα που έχω και τον Αλέξη έτσι εδώ και του μαγειρεύω και του κάνω, είμαι πολύ ενδόμηχα proud. Μπορεί προς τα έξω να, στον εαυτό μου να δείχνω τύψεις καλά γιατί δοκίμασα από αυτό, αφού δεν τρως εσύ από αυτό. Μπορώ να σας πω όμως ότι δοκίμασα τρόφιμα και μέσα μου λίγο ένιωθα proud που το έκανα. Γενικά, λόγω των θεμάτων υγείας που έχω όμως, δεν μπορώ εκ των πραγμάτων να φάω πολλά πράγματα. Το εννοώ αυτό που σας λέω. Για παράδειγμα, έπαθα μια τροφική δηλητηρία στην Παρασκευή σε ένα εστιατόριο. Από τότε, είναι τρίτη σήμερα, από τότε πάω περίπου 10 με 12 φορές την ημέρα στη τουαλέτα. Από μία τροφή έγινε αυτό. Οπότε πρέπει να προσέχω πάρα πάρα πολύ, πολλές φορές την τρώω. Και εννοείται ότι η Κατερίνα δεν ακούει πάντα σε αυτό το πρέπει να προσέχεις αυτή την τροφή. Αν θέλω εγώ τώρα σοκολάτα ή παγωτό, θα θέλω να το φάω. Άρα το τρώω και έχει και τις ακόλουθες συνέπειες. Αλλά μπορώ να πω ότι είμαι σε ένα καλύτερο stage από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, πάντα θα μ' αρέσει η σταθερή και ισορροπημένη διατροφή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πάρα πολύ healthy πράγματα. Και προσπαθώ να τα δημιουργώ και όπως έχετε δει και στο site μου με τις συνταγές. Προσπαθώ να βρίσκω εναλλακτικές ώστε να τρέφουμε θρεπτικά και σωστά. Οι εμπειρίες που βιώνουμε σαν παιδιά επηρεάζουν όντως σε μεγάλο βαθμό τις διατροφικές διαταραχές? Θεωρώ πως ναι. Το background είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάθε παιδί για διαφορετικό σκοπό και λόγο. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα γενικά και πριν επισκεφτώ ειδικούς, το ψάχνα πάρα πολύ γιατί προσπαθούσα να εξηγήσω τις πράξεις μου, τις σκέψεις μου και γιατί μου αρέσει η ψυχολογία εννοείται, αλλά επιστημονικά λέγεται έχω μια ρίζα κληρονομικότητας. Δεν θα το πιάσω αυτό, ούτε θα το αναλύσω, γιατί νομίζω δεν με αφορά. Όλοι στην οικογένειά μου είναι super healthy, τρώνε τα πάντα, δεν έχω κανένα θέμα, είμαι η μόνη που είμαι έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει το background, δηλαδή εγώ στη Γερμανία όσο ζούσα, το κομμάτι του modeling είναι αρκετά εδρεωμένο θα έλεγα εκεί, οπότε η ενασχόλησή μου από 13-14 με τέτοια πρότυπα και όλο αυτό το κομμάτι με επηρέασε σημαντικά και είναι μια πάρα πολύ τρυφερή ηλικία που πλάθεται ακόμα ο εγκέφαλος και η φιλοσοφία μας, οπότε με έκαναν κάτω. Ευγενικά. Πώς είσαι, πώς νιώθεις μέσα σε αυτόν τον καιρό? Δεν σας κρύβω ότι αυτό το βίντεο θέλω να το κάνω περίπου 5 μέρες, αλλά τις προηγούμενες μέρες δεν ήμουν καλά. Και ήξερα ότι δεν θα δώσω καλό vibe και feedback. Και όταν εννοώ δεν είμαι καλά, δεν εννοώ έγινε αυτό κάτι άκυρο και δεν είμαι καλά.
δεν ήμουν καλά σχέση με το φαγητό. Είναι φάσεις που είμαι πάρα πολύ χάλια. Μπορεί κάποιοι να το καταλαβαίνετε στο Instagram. Και είναι φάσεις που είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω πολλά τέτοια συχνά. Πάρα πάρα πολλά. Και προσπαθώ με νύχια και με δόντια, να μην ξεκινήσω καμία αγωγή φαρμακευτική σε σχέση με την σταθερότητα. Γιατί αισθάνομαι ότι μπορώ να το καταφέρω όπως κατάφερα τόσα χρόνια, τόσα πολλά πράγματα, χωρίς αγωγές, χωρίς τίποτα. Έχω πάρει αγωγή, αλλά για συγκεκριμένο λόγο τότε, κάποιους μήνες, αλλά τώρα δεν θα ήθελα. Και προσπαθώ με νύχια και με δόντια να με πάρω και στιγμές που δεν είμαι καλά, προσπαθώ κάπως να το αγκαλιάζω. Οπότε, all in all, συνολικά, θα έλεγα ότι, ακόμη και τώρα έχω άγχος που μιλώ, όταν μιλάω για αυτό το θέμα είναι δύσκολο, θα έλεγα πως καταλαβαίνω ότι διαφοροποιούμε από το μέσο όρο γυναικών στην ηλικία μου, στις πεπιθήσεις μου, στις τροφικές μου επιλογές, στη στάση μου, στα θέματα υγείας μου. Πολλές φορές, δυστυχώς, νιώθω outsider και νιώθω ότι δεν μου αξίζει, άρα λέω εμένα να ζήσω έτσι, δεν μου αξίζει να ζήσω κανονικά με ένα σύντροφο. Ένα μικρό διάλειμμα, γιατί παραλίγο θα έκαιγα το ρύζι του Αλέξη. Αν με διακατέχει ο φόβος των κιλών, αν τρώω ελεύθερα πια, πώς θα αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο του junk food, πέρα από τα γλυκά, μπλουμπλουμπλου. Λοιπόν, με διακατέχει συνεχώς ένας φόβος περί φαγητού, και αυτό απαντάει και μια επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω αν ποτέ θα φύγει αυτό. Σημασία έχει να το αναγνωρίζει. Θεωρώ είμαστε νικητές όταν αναγνωρίζουμε το φόβο και τον κοιτάμε κατάματα. Άρα, μπορεί να φοβάμαι, αλλά θα το φάω. Οπότε προσπαθώ κάπως έτσι να νιώθω ότι έχω κάνει σημαντική βελτίωση σε ένα συγκεκριμένο φαγητό, για παράδειγμα, και όχι να λέω, α, οκ, okay, πάλι σκέφτεσαι τα κιλά σου, πάλι σκέφτεσαι ότι είναι παχυντικό, οτιδήποτε τέτοιο. Τι έχω κάνει με τα κιλά μου? Επειδή γενικά η υγεία μου είναι πάρα πολύ βεβαρημένη, και επειδή πάντα δείχνω πάρα πολύ καλά, δεν σημαίνει πάρα πολύ καλά. Τι εννοώ? Ότι είμαι στις δουλειές μου, είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, προσπαθώ πάρα πολύ να διεκπεραιώνω όλα τα tasks καθημερινά και με τον τρόπο που πρέπει. Κανένας, θέλω να πω, που δεν θα γνώριζε την ιστορία μου, θα καταλάβει ότι δεν είμαι καλά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι πάρα πολύ βεβαρημένη με την υγεία μου, για πολλούς παράγοντες, τα δύο χειρουργία δηλαδή που έρχονται είναι άσχετα και σχετικά ταυτόχρονα, γιατί το ένα ειδικά μπορεί να προκληθεί και σε σημαντικό βαθμό από ψυχολογία. Αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ βεβαρημένη και στα γυναικολογικά μου και στο σύστημα με το έντερο, σε όλα, προσπαθώ πάρα πολύ να μην σκέφτομαι τα κιλά. Δεν ζυγίζομαι πια, θα ζυγιστώ μία φορά στο πεντάμινο. Τώρα έχω να ζυγιστώ νομίζω από Ιούνιο και δεν θέλω και να ξέρω. Είναι φάση που βλέπω ότι είμαι πιο πρισμένη, είναι φάση που βλέπω ότι έχω βάλει κιλά. Προσπαθώ γενικά να μην δίνω πολύ σημασία, γιατί καταλαβαίνω πόσο πολύ το σώμα μου το έχει αληθινά ανάγκη όλο αυτό και πόσο πολύ κρέμεται εισαγωγικά από την τροφή που θα του παρέχω. Και αυτό να σκέφτεστε κι εσείς. Extreme hunger, πώς διαχειρίζει την πείνα, εμετούς, υπερφαγικά, θα τα απαντήσω όλα μαζί αυτά. Γενικά δεν μπορώ πια να πεινάω, αφού βλέπω τεράστια διαφορά στον κόσμο και σε μένα. Εγώ αν δεν φάω κάθε μία-δύο ώρες, δύο θα πω, έστω κάτι μικρό, γιατί δεν έχω τσιμπάω κάτι, μπορώ να πάθω κρίση. Κανονικά κρίση. Ενώ άλλοι άνθρωποι τρώνε το πρωί, τρώνε και το βράδυ μια φορά, that's okay for them. Για μένα δεν είναι υγιές αυτό. Αν τυχόν πεινάω και δεν φάω άμεσα, μπορώ να σε σκοτώσω. Δεν επιτρέπω πια να πεινάω. Δηλαδή δεν φτάνω καν σε αυτό το σημείο. Και όχι, δεν κάνω εμετούς. Το να συμβεί από μόνο του, γιατί μπορεί να έφαγα κάτι με πείραξη, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά δεν κάνω εμετούς, δεν προκαλώ εμετούς. Δεν θα μπορούσα άλλωστε, είναι τόσο χάλια το γαστρεντερικό μου σύστημα που... No. Και υπερφαγικά, ναι, δυστυχώς, είναι στιγμές που κάνω. Και αυτό δεν ξέρω αν τελειώνει, αλλά έχω μάθει πάρα πολύ καλά να το κάνω normalize και αντί να φάω, τι να σου πω τώρα, 3 κιλά από κάτι, πλέον να τρώω 1,5 κιλό από κάτι. Και ακόμα και αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, να μην το βλέπετε, αλλά είναι σημαντική ανάγκη. Και επειδή το συζητάω συχνά με μια συγκεκριμένη φίλη μου αυτό και κάνουμε μια αγκαλίτσα στην άλλη από μακριά, γιατί βιώνει κάτι αντίστοιχο, το παιδί μέσα σου και γενικά το σώμα σου, όταν κάνει υπερφαγικά, σου φωνάζει
για όλα εκείνα τα χρόνια που το άφησε νηστικό. Και επειδή τα χρόνια που εγώ με άφησα νηστική μετράνε πια πάνω από 8-9, είναι πολύ νωρίς ακόμα να με κατηγορώ και να λέω γιατί δεν κάνω, γιατί κάνω υπερφαγικά. Πραγματικά όμως. Πώς δεν παίρνεις κιλά, πώς δεν παίρνεις βάρος μάλλον, και αν γίνεται να φτάσω στα επιθυμητά μου κιλά, πώς θα βγω από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Παχαίνω, παιδιά. Απλά δεν το βλέπετε. Δεν βλέπετε γυμνή, δεν, όλα αυτά. Εννοείται πως παχαίνω, απλά μπορεί να βλέπετε τώρα τα τελευταία 2 χρόνια μια Κατερίνα, μια γυναίκα τέλος πάντων, που δεν είναι πια σε κατάσταση για νοσοκομείο. Εννοείται πως έχω βάλει κιλά, φαίνεται στα ρούχα μου, θα τύχει να ξαναβάλω, θα τύχει να ξαναχάσω και όλα αυτά είναι σύμπλην 3. Δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Αν με ρωτήσετε σε σχέση με πέρσι, ναι, έχω βάλει. Υπήρξε μια φάση που έχασα από πολύ άγχος. Δηλαδή, μην κοιτάτε τόσο το βάρος. Ο άλλος μπορεί να χάνει για ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Δεν μπορείτε να το ξέρετε αυτό. Είχα και πολύ μεγάλο θέμα με το θυροειδή μου πρόσφατα να καλύψαμε, το οποίο δεν γνώριζα. Και αν ποτέ φεύγεις από το φαύλο κύκλο, το απάντησα και λίγο πριν, δεν φεύγεις, κοιμάσαι με αυτό. Αλλά είναι στο χέρι σου να μάθεις να το παίρνεις από το χέρι, να περπατάτε μαζί και να συνομιλείτε. Όχι να είσαστε απέναντι. Αυτό είναι το σημαντικό. Για μένα αυτό προσπαθώ να συμβουλεύω όλα τα κορίτσια. Δεν είναι το νόημα να διώξει διαταραχή, γιατί είναι κάτι μη ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή. Το νόημα είναι όμως να την έχεις σε σύγκαση, όπως λέω πάντα, και να μην αντιδράει τόσο πολύ σε σκέψη σου. Τώρα, το θέμα των πολυκυστικών σου προκλήθηκε από τη διαταραχή και τι κάνεις πλέον. Σε μένα θεωρώ ότι δεν έπαιξε ρόλο η διαταραχή, γιατί το έγινε διάγνωση γύρω στο 16 μου για τις πολυκυστικές. Οπότε δεν έπαιξε ρόλο, θεωρώ αυτό. Και τι κάνω πλέον γι' αυτό, τίποτα. Ελπίζω απλά όταν είναι να γίνει το θαύμα, το κομμάτι γονιμοποίηση εννοώ, να γίνει ένα θαύμα. Αυτό ελπίζω. Δεν παίρνω ορμόνες πια, δεν θέλω να παίρνω ορμόνες πια. Έχω φτάσει σε ένα σημείο, την περίοδο μου, μου έρχεται 3 φορές το χρόνο περίπου, μπορεί και παραπάνω κάποιες φορές, ανάλογα. Τώρα, ας πούμε, δεν έχει έρθει, έχει καθυστερήσει. Έχει να κάνει με το άγχος, έχει να κάνει με το φαγητό. Βλέπω ότι όποτε τρώω περισσότερο έρχεται. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το τι τρως για το κομμάτι των πολυκυστικών. Αλλά σίγουρα με έναν γιατρό θα τα συζητήσετε καλύτερα. Εννοείται πως έχω όλα τα συμπτώματα των πολυκυστικών. Προσπαθώ να κάνω σαν να μην συμβαίνει, νιώθω. Είμαι σε άμυνα. Γιατί δεν έχει χρειαστεί μέχρι τώρα να μπω στη διαδικασία προσπάθειας για παιδάκι. Ίσως γι' αυτό. Και δεν θέλω ακόμα να το σκεφτώ. Και παίζει ρόλο αν σε όλο αυτό το ταξίδι μένεις μόνος σου ή με κάποιον άλλο στο σπίτι. Ναι, θα πω. Γιατί μόνος σου τα σκοτάδια σου αυξάνονται. Βέβαια, αν ζεις και με άλλον, μπορεί να μην αντέχεις. Γιατί θα θέλεις να μείνεις μόνος, να φας πολύ, να μην φας καθόλου, άλλο μπορεί να σε πιέσει. Από τη δική μου εμπειρία, έτυχε να συγκατοικήσω ελάχιστα πριν πολλά χρόνια, το 2021, αν δεν κάνω λάθος, ή το 20, ή το 19. 19 με 20 νομίζω ήταν. Τότε μου έκανε καλό και κακό ταυτόχρονα. Καλό γιατί μπήκα σε μια ρουτίνα προγράμματος του πώς τρώει ένας κανονικός άνθρωπος, οπότε είχαμε τα meals, αλλά από το άγχος μου και την υπερβολική τελειομανία να είναι σωστά όλα, είχα χάσει βάρος. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που δεν έχει τύχει να ξανασυγκατοικήσω, δεν γνωρίζω. Τώρα, ο Αλέξης π.χ. που μένει μαζί μου, θα έλεγα ότι μου κάνει καλό γιατί δοκιμάζω πράγματα. Υπάρχουν βέβαια νύχτες που πάω για ύπνο και λέω Χριστέ μου, γιατί τα έφαγα όλα αυτά. Αλλά κατά βάθος μου κάνει καλό. Και πώς μπορείς να το μοιραστείς με τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά. Σκεφτείτε ότι το έκανα δημόσιο τότε στην Ελλάδα στα 24-25 μου. Αλλά το έπνιγα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τόσο απλό. Πλέον καταλαβαίνω ότι ο άλλος πολλές φορές δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, δεν έχει την άνεση να μιλήσει γι' αυτό, δεν λέει τη λέξη ανορεξία, δεν λέει τη λέξη βουλιμία. Εγώ θα το στηρίζω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Είμαι περήφανη για αυτό το part της ζωής μου, γιατί βγήκα νικήτρια και συνεχίζω να βγαίνω με έναν τρόπο που μόνο εγώ ξέρω. Τα σκοτάδια σου μόνο εσύ ξέρεις να τα αναγνωρίζεις. Δεν οφείλει κανένας άλλος να το καταλάβει. Και καλό είναι γενικά να τα αγκαλιάσεις εσύ πρώτα για να τα αγκαλιάσει και ο άλλος. Συνεπώς πλέον δεν τρέπομαι. Όπως θα έλεγα ότι έκανα αυτή την επέμβαση, π.χ. που θα λέω σε λίγο καιρό όταν μάθετε όλο το backstory του χειρουργείου, όπως θα λέω ότι είμαι περήφανη για το τάδε σημάν, έτσι λέω ότι είμαι περήφανη και γι' αυτό, έτυχε σε εμένα, ήταν και είναι τεράστιο μάθημα. Έτσι είναι μια διατροφική διαταραχή, προσπαθώ να την αγαπώ, είμαι αυτή που είμαι σήμερα εξαιτίας αυτής
Η θεραπεία είναι δυνατή, ναι. Το θέμα είναι να έχεις την όρεξη και τη διάθεση να θεραπευτείς, να πας σε έναν ειδικό, να αρχίσεις το φαγητό. Αυτό που λέω σε όλες τις κοπέλες που μου λένε δεν θέλω να φάω. Παιδιά, πόσο νόστιμο είναι το φαγητό. Τι εφορία συναισθημάτων νιώθεις αφού φας. Προσπάθησε σιγά σιγά στην αρχή, με μικρά γεύματα, με γεύματα που σου αρέσουν, με παρέα, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Όταν βγαίνω έξω με φίλες μου να φάω, δεν νιώθω ενοχικά. Γιατί είναι sharing όλο το κομμάτι. Και εννοείται, ξέχασα να το αναφέρω αυτό, όλος ο κόσμος μου γνωρίζει ότι δεν μπορώ να πάω σε ένα εστιατόριο και να πάρω δική μου μερίδα. Γι' αυτό και έχω τους καλύτερους ανθρώπους γύρω μου που το καταλαβαίνουν αυτό. Και κάθε φορά που πάμε σε μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, οπουδήποτε, ακόμα και σε fine dining να πάμε, θα πάρουμε στη μέση πιάτα και θα φάμε και οι δύο από όλα. Ή τρεις, τέσσερις, πέντε, όσοι είμαστε. Και αυτό εμένα με καθησυχάζει πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί νιώθω ότι ο άλλος το καταλαβαίνει, δεν θα πάρω ένα πιάτο μπροστά μου και θα το φάω μόνο μου, δεν το θέλω αυτό, και το προσπαθώ και γενικά με την οικογένειά μου. Τώρα εντάξει, όταν είναι ένα φαγητό σπίτι και πρέπει να το φάμε, okay, μπορεί να πάρω λίγο, μπορεί να μοιραστώ, θα δω. Γενικά, να ακούτε τις φωνές σας, τις εσωτερικές. Διάβασα και πολλές φορές την ερώτηση, σταματάει αυτή η φωνή. Παιδιά, τι να σας πω, είμαι 10 και χρόνια μέσα σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Μου έχει στερήσει τις πιο όμορφες στιγμές μου. Μου στερεί μέχρι σήμερα, γιατί δεν μπορώ να ζήσω κανονικά, λόγω των θεμάτων υγείας μου και λόγω των κακών σκέψεών μου. Αλλά νομίζω είναι μια μάχη που κάποτε πραγματικά μπορεί και να κερδίσεις. Και το να δημιουργείς τη δική σου οικογένεια ίσως και να κάνει τελικά θαύματα. Δεν ξέρω. Έτσι πιστεύω. Το κλείνω. Εδώ. Πολλά φυλάκια να τρώτε. Δεν το λέω τυχαία αυτό το να τρώτε. Αλήθεια. Θέλω να σας δώσω θάρρος να τρώτε συνέχεια και συχνά με ό,τι αποτελέσματα έχει αυτό. Μόνο όταν το σώμα νιώσει ασφάλεια θα νιώσετε κορεσμό. Πολλά φυλάκια.